μεσαίωνα όλους καρφωτούς ρημάζουν επιδόματα συντάξεις και μισθούς. Μας πάνε στο μεσαίωνα όλους καρφωτούς. Είναι πρόκληση, ήταν στρέσος. Ο Πρωθυπουργός να μας λέει ότι αν ζητήσουμε περισσότερα θα οικονομευτεί η πορεία προς την ανάπτυξη. Η ανάπτυξή τους και η κρίση τους είναι το ίδιο. Οδηγεί στην εξαθλίωση τη συντριπτική πλειοψηφία των εργατικών οικοστρωμάτων για τη στήριξη των κερδών. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Μισόφικια! Το λέμε καθαρά! Δεν θα αυτοκτονήσουμε! Δεν θα κοπούμε στον βούρκο της εξαθλίωσης! Θα πάρουμε την υπόθεση της προστασίας της ζωής μας, των δικαιωμάτων μας, στα δικά μας χέρια! Απαιτούμε εδώ και τώρα! Γενναία αύξηση όλων των επιδομάτων τουλάχιστον 100 ευρώ από 1η-1η του 22! Ένα ολόκληρο επίδομα και μια ολόκληρη σύνταξη μπροστά στις γιορτές του Πάσχα και το καλοκαίρι! Κατάργηση του ΦΠΑ για τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του ειδικού φόρου καυσίμων. Καμία διακοπή ρεύματος σε σπίτι ή μικρή επιχείρηση. Μείωση του ρεύματος κατά 50%. Κατάργηση όλων των δημοτικών τελών για όλα τα αμαία και τους χρόνιους πάσχοντες. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Καμία πληρωμή για φάρμακα, θεραπείες, εξετάσεις, τεχνολογικά βοηθήματα, κανένα πλαφόν. Κάλυψη όλου του κόστους 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση τα παροπευτικά των ειδικών. Όχι στο νέο ΕΣΥ και το Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία της Εξαθλίωσης και της Επορίας των Αναγκών μας της ίδιας της ζωής μας. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία συνεχίζει το δρόμο της καταστολής με την εικόνα που έχουμε εδώ πέρα, που λέτε ότι αρνούνται να κάνουν συνάντηση γιατί έχουν ανηλυμένη υποχρέωση, αρνούνται να ακούσουν τα προβλήματα των ανθρώπων με αναπηρία και των γονιών τους για μέτρα ουσιαστικής επιβίωσης των οικογενειών τους. Όπως και να έχει, και μετά τη σημερινή μας κινητοποίηση πρέπει να οργανώσουμε από κοινού τον αγώνα μας μαζί με τα υπόλοιπα εργατικά συνδικάτα που δίνουν όλο αυτό το διάστημα τη μάχη, όπως οι λιμενεργάτες κάτω στην Κόσκο στον Πειραιά, οι τελιβεράδες στην Ιφούς, εμείς ο κλάδος μας που βρισκόμαστε στον δρόμο για την υπογραφή σύμβασης και αυτή η οργή και αγανάκτηση να μετετραπούν σε παλαϊκή κινητοποίηση, σε μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στις 6 του Απρίλη που θα παλεύει για μέτρο ουσιαστικής στήριξης των λαϊκών οικογενειών και όχι για ψίχουλα, όπως μας είπε προχθές ο Μητσοτάκης, που θα παλεύει για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, γιατί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουμε οι Έλληνες με τους Ουκρανούς και με τους Ρώσους συναδέλφους μας, δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε από τους ανταγωνισμούς τους.